Πάμε τώρα στον χώρο της υγείας. Από νωρίς οι δικοί μας είχαν προειδοποιήσει πως αυτήν την περίοδο θα είναι περίοδος με έξαρση ιώσεων, ίσως ως αποτέλεσμα των προηγούμενων ετών της αλλαγής συμπεριφοράς μας. Βεβαίως, ο κορονοϊός παραμένει στην ζωή μας. Αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα είναι οι πολλές απουσίες μαθητών από τις τάξεις, λόγω του ότι ταλαιπωρούνται από τις ιώσεις αυτές. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το μέγεθος της κατάστασης, του προβλήματος αν θέλετε, και τι πρέπει να προσέχουν εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές, θα μας ενημερώσει ο κύριος Μάριος Ανδρέου, γνωστός παιδίατρος. Καλησπέρα γιατρέ, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, σας καλησπερίζω και εσάς και όλους τους τηλεθεατές. Είναι γενικότερη στον πληθυσμό η έξαρση των ιώσεων, αλλά πιο εύκολα αντιληπτή στις νεαρές ηλικίες λόγω της έλλειψης μαθητών από τις σχολικές αίθουσες, έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Απόλυτα. Θα έλεγα ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς στην επαρχία ή στα μέρη σας, έτσι, τα όμορφα τα μέρη σας, αλλά εδώ στην Αθήνα πραγματικά έχουν αποδεκατιστεί τάξεις, δηλαδή τμήματα 25 παιδιών να πηγαίνουν τα 5-6 παιδιά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη λοιπόν έξαρση ιώσεων, όχι μόνο στο σχολικό περιβάλλον, δηλαδή λύκειο, γυμνάσιο και δημοτικό, αλλά ακόμη και χαμηλότερα όπως είναι νηπιαγωγείο και παιδική σταθμή. Δηλαδή μιλάμε πραγματικά, γίνεται η μία ίωση ουσιαστικά, έτσι, συνεχίζει με μια δεύτερη ίωση, τρίτη ίωση και μερικές φορές την ίδια στιγμή έχουμε παιδιά που νοσούν ταυτόχρονα από δύο καταστάσεις. Αυτό είναι το επικίνδυνο και ίσως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει και στη Βρετανία. Και θα σας το πω μετά γιατί το εννοώ αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε συνύπαρξη ιώσεων και βέβαια ακολουθία ιώσεων. Έχουμε δηλαδή τον COVID, ο οποίος μας ταλαιπωρεί ακόμη, όχι πάρα πολύ έντονα, αλλά τον έχει διαδεχθεί η γρίπη. Ναι. Η γρίπη, η οποία είναι τύπου Α ή τύπου Β, άπειρα παιδιά, το οποίο μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Έχουμε τον RSV, έναν αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, ο οποίος δημιουργεί στα μικρά παιδιά βρονχιολίτιδα και στα λίγο μεγαλύτερα πνευμονίες. Βαριές καταστάσεις, δηλαδή δεν τις είχαμε συνηθίσει να τις βλέπουμε. Εγώ θα το πω ευθαρσώς ότι δουλεύω 27 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι η πρώτη φορά στα 27 χρόνια που βλέπω τόση μεγάλη ένταση επαναλαμβανόμενων ιώσεων. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, ο λόγος είναι ότι ζήσαμε δύο χρόνια μέσα στη γυάλα, έτσι, με μάσκα κτλ. Με αποτέλεσμα όλες αυτές οι ιώσεις μας τις χρωστάει ουσιαστικά η φύση να τις περάσουμε. Ναι. Δηλαδή το ξέρουμε ότι κάθε χρόνο περνάμε κάποιες ιώσεις. Άρα λοιπόν τώρα θα τις περάσουμε μαζεμένες. Mm-hmm. Δηλαδή, και μάλιστα να σκεφτείτε ότι τα παιδιά, όπως είναι ας πούμε, ένα παιδάκι 2-3 χρονών, αυτό δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με ίωση. Ναι. Το νοσοποιητικό του σύστημα ουσιαστικά αδρανούσε μέχρι σήμερα. Δεν είχε ενεργοποιηθεί καθόλου. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στα μεγαλύτερα παιδιά. Έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα. Ας δούμε, είναι η χρονιά μπροστά μας. Ας είμαι λιγάκι αισιόδοξος, μην τα λέω όλα άσχημα. Το ζητούμενο είναι το πόσο ταλαιπωρεί τα παιδιά αυτήν η κατάσταση. Έχουμε κάποιες πληροφορίες από νοσοκομεία στην περιοχή μας ότι κάποια παιδάκια χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Ότι κάποιους τους ταλαιπωρεί παραπάνω από το να καθίσουν στο σπίτι με συμπτώματα για μερικές ημέρες. Τι εικόνα έχετε εσείς? Πολύ σωστά το είπατε. Να ξέρετε, οι ιώσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο έρχονται, κάνουμε πυρετό μερικές ημέρες. Αυτό που φοβόμαστε είναι οι επιπλοκές. Δηλαδή δίνουν το έδαφος, το κατάλληλο έδαφος να αναπτυχθούν κάποιες επιπλοκές σε προϋπάρχον έδαφος ίωσης. Δηλαδή βλέπουμε ότι η γρίπη την ακολουθεί μια επιπλοκή περίπου στο 20-25%, η οποία μπορεί να είναι μια οτίτιδα, μια γυμωρίτιδα ή και πνευμονία. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε αυτό το φαινόμενο. Το δεύτερο είναι ότι σε έναν φάριγγα ο οποίος είναι ουσιαστικά ταλαιπωρημένος από μια ίωση, πολύ εύκολα μπορεί να μολυνθεί με ένα μικρόβιο τώρα τούτη τη φορά. Άρα έχουμε και μικροβιακές επιμολύνσεις. Άρα γίνεται ένα μείγμα λιγάκι εκρηκτικό και αυτό τα οδηγεί στο νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία τα δικά μας, του Λεκανοπηδίου της Αττικής, έχουν ουσιαστικά γεμίσει. Τα εξωτερικά ιατρία δέχονται τέτοιες πιέσεις που πριν από 2-3 ημέρες έμαθα ότι είχε πάει η αστυνομία για να τακτοποιήσει ουσιαστικά τον κόσμο. Μάλιστα. Λόγω της πληθώρας των παιδιών. Το ίδιο συναντάμε και στα ιατρία μας. Εγώ δηλαδή στο δικό μου το χώρο έχω ουσιαστικά αναιρέσει όλα μου τα τακτικά ραντεβού, όλους τους εμβολιασμούς,
πήγαν ένα μήνα πίσω για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα επίγοντα. Μάλιστα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς να μην φτάσουμε εκεί. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς προληπτικά, αλλά και εφόσον παρατηρήσουν συμπτώματα στο παιδί, ώστε να μην υπάρχει αυτή η διπλή μόλυνση, αν μου επιτραπεί ο όρος, και να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα. Τι κάνουμε πριν και τι κάνουμε κατά τη διάρκεια της νόσησης. Ναι, το πριν ουσιαστικά είναι, καλά θα είναι να αποφεύγουμε άσκοπες συναντήσεις και συγχρονισμούς όταν δεν χρειάζονται. Δηλαδή έχουν αυξηθεί και τα πάρτι. Θα μου πείτε θα κόψουμε τα πάρτι, θα κόψουμε τις γιορτούλες, θα τα κόψουμε κτλ. Ένα παιδί όμως το οποίο είναι εκτεθειμένο στον παιδικό σταθμό ή ένα παιδί που είναι στο σχολείο, καλά θα κάνει να μην έχουμε και έντονους συγχρονισμούς. Όσο γίνεται. Δεν θέλω πάλι να βάλουμε κανόνες αυστηρότητας. Το δεύτερο, όποιο παιδί νοσεί, επειδή θα συνεχίσει να βύχει για 1 με 2 εβδομάδες και επειδή θα μεταδίδει έστω και ελάχιστα αυτό που έχει, που κουβαλάει τον ιό, καλά θα είναι να φοράει μάσκα. Mm-hmm. Το παιδί το οποίο γυρνάει, δηλαδή δεν είναι σωστό να είναι, να είναι δίπλα σας κάποιος άνθρωπος ο οποίος βύχει και εσείς να νιώθετε καλά. Δεν θα νιώθετε καλά. Άρα λοιπόν θα θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε ξανά τις οδηγίες, φορέστε μάσκα τα παιδιά τα οποία νοσήσανε και για 5-10 ημέρες έχουν γυρίσει στο σχολείο. Δεύτερον, να κάνουμε κανόνες των χεριών, της απόστασης. Δηλαδή, άμα ξέρουμε ότι ο διπλανός μας είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ κοντά. Αυτά τα ξέρουμε και αυτό θα ακολουθήσουμε. Ναι. Δεν έχουμε άλλους τρόπους. Εάν όμως ένα παιδί, και εδώ θέλω να δώσω μια συμβουλή, έχω ένα παιδί το οποίο νοσεί 3η μέρα, 4η μέρα, να παίρνει συμβουλές ιατρικές ή αν χρειάζεται και όλος να το βλέπει γιατρός. Θα ερχόμουν εκεί, γιατρέ. Είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσετε αυτό, γιατί πολλοί γονείς λένε: «Οκ, να μαζέψει το παιδί μου αντισώματα». Και το αφήνουν παρακάτω. Εάν το αφήσουν και ξεφύγει η κατάσταση, θα είναι πιο δύσκολη αντιμετώπιση, έτσι, σωστά. Απόλυτα δίκιο. Είχαν μάθει και όλοι οι γονείς και το βλέπουμε και εμείς τώρα, ότι έλα, γιατρέ μου, μία ίωση θα είναι, θα κάνει τον κύκλο και θα περάσει. Mm-hmm. Έτσι, αυτό συμβαίνει. Αλλά σε ένα ποσοστό περίπου 20-25% θα συμβεί κάτι άλλο και πρέπει να είναι προετοιμασμένος ο γονιός. Τραβάει η ίωση, τραβάει ο πυρετός, είναι το παιδί καταβεβλημένο. Θέλουμε οπωσδήποτε ιατρική παρακολούθηση και όχι μόνο τηλέφωνο. Θέλουμε και ιατρική παρακολούθηση. Εκεί βέβαια είναι που γεμίσαν τα ιατρία, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία θα την ξεπεράσουμε. Ναι. Οπωσδήποτε θέλουν παρακολούθηση. Εάν το αφήσουν, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ έχουν και το πρόβλημα με το στρεπτόκοκο, ο οποίος όπως είναι στη Βρετανία και στις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί σε έναν λαιμό ο οποίος περνάς μια ίωση και έχεις μια φαρυγγίτιδα, πολύ εύκολα εγκαθίσταται. Ξέρετε λοιπόν ο γονιός, σας λέω σαν παράδειγμα, ότι αυτό που περνάω είναι μια ίωση. Και δεν υποπτεύεται ούτε ο γονιός, αλλά ούτε και ο γιατρός ακόμη, ότι ταυτόχρονα με αυτή την ίωση μπορεί να υπάρχει και ένας στρεπτόκοκκος, ο οποίος μπορεί να είναι διεισδυτικός και να έχουμε οδυνηρά αποτελέσματα. Άρα θέλουμε να είναι προσεκτικοί και οι γιατροί. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατρέ, ελπίζω να ήταν ωφέλιμη για τους γονείς η κουβέντα μας αυτή. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλές γιορτές. Καλές γιορτές να έχουμε.